Έτσι είναι. Άλλοι απολύονται και μένουν στο δρόμο και άλλοι δουλεύουν και τις Κυριακές. Δηλαδή δουλειά όποτε θέλουμε, όπως θέλουμε και όπου θέλουμε. Αυτό το λέω με βάση την προηγούμενο ερώτημα εδώ του συντρόφου του Λεωνίδα του Στολτίδη. Τώρα, σύμφωνα με τις καταγγελίες του Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τα δύο καταστήματα της πολυεθνικής Lidl στην πόλη της Κέρκυρας άρχισαν να λειτουργούν και τις Κυριακές. Η λειτουργία ξεκίνησε την Κυριακή 19 Πέμπτου, συνεχίζεται κάθε Κυριακή και προγραμματίζεται για όλο το διάστημα της θερμής περίοδου, ενώ μάλιστα ήδη έχουν ανακληθεί και όλες οι άδειες των εργαζόμενων. Η εργοδοσία της πολυεθνικής για την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων της επικαλείται την απόφαση της πρώην Δημάρχου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων, η οποία όμως εξαιρεί ρητά τις υπεραγορές σούπερ μάρκετ από τη λειτουργία της Κυριακής κατά την παραπάνω περίοδο. Προκύπτει δηλαδή και ζήτημα παράνομης λειτουργίας για το παραπάνω διάστημα αλλά και για το επόμενο που έχει εξαγγείλει εργοδοσία. Το θέμα συζητήθηκε στις 28 Πέμπτου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κεντρικής Κέρκυρας, όπου επιβεβαιώθηκε ότι η απόφαση αυτή δεν αφορά το συγκεκριμένο είδος καταστημάτων. Επίσης, στις 19 Πέμπτου πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος και το Τμήμα Κέρκυρας του Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, από όπου και τελικά επιβλήθηκαν πρόστιμα 6.200 ευρώ στην εταιρεία, με απόφαση του τμήματός της. Ιδιαίτερα βέβαια, ερωτηματικά προκαλεί και η στάση της αστυνομίας, η οποία με κάθε τρόπο δικαιολογεί το άνοιγμα των καταστημάτων, ισχυριζόμενη αρχικά ότι υπάρχει άδεια και στη συνέχεια δηλώνει αναρμόδια τόσο για να κάνει έλεγχο όσο και για να εφαρμόσει τη σχετική απόφαση του Δήμου. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι η πολυεθνική λειτουργεί κανονικά, παράνομα φυσικά τα καταστήματά της, παρά τα πρόστιμα και τους ελέγχους και το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει έτσι κι αλλιώς, που έχει διαμορφωθεί και την προστατεύει. Η παραπάνω μεθόδευση στρέφεται εναντίον των εργαζόμενων, καθώς προφανώς και έχει επιπτώσει στην υγεία τους, στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή, στη μητρότητα κτλ. Αλλά και στους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες, που τελικά θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο, μη αντέχοντας τον ανταγωνισμό με τις πολυεθνικές. Ρωτάμε λοιπόν, τι μέτρα θα πάρει το Υπουργείο έτσι ώστε να σταματήσει η εργοδοσία της Lidl, το άνοιγμα των καταστημάτων της τις Κυριακές στην Κέρκυρα και φυσικά τι μέτρα θα παρθούνε ώστε να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με προσωπικό, μέσα και αρμοδιότητες. Κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Συνάδελφε, για την επίκαιρη αυτή ερώτηση που αφορά πράγματι καταγγελίες για λειτουργία καταστήματος αλυσίδας υπεραγοράς σούπερ μάρκετ στην Κέρκυρα ημέρα Κυριακή και συγκεκριμένα την Κυριακή 19 Μαΐου. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας ενημερώσω και επισήμως ότι σύμφωνα με έγγραφο της επιθεώρησης εργασίας, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος την ίδια ημέρα στο κατάστημα. Και αφού το κλιμάκιο έκρινε τις γραπτές εξηγήσεις της εταιρείας ως μη ικανοποιητικές, της επέβαλε δύο πρόστιμα ως ακολούθως, 3.000 ευρώ για τη λειτουργία κατά την Κυριακή 19 Πέμπτου και 3.200 ευρώ για εργασία 4 εργαζομένων την Κυριακή 19 Πέμπτου, ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Τώρα, να δούμε ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει κατά την Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας τη λειτουργία των καταστημάτων υπό κάποιες όμως εξαιρέσεις, όπως πρατήρια υγρών καυσίμων, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικεία, ανθοπολία, περίπτερα, συναφή καταστήματα. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μπορεί να επιτρέπεται λειτουργία την Κυριακή και ημέρες αργίας ορισμένων καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές δήμων και κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι και τόποι παραθεριστικής κατοικίας. Με τον νόμο του 2013, το 4177, ρυθμίστηκε η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές κατόπιν ετυλογημένης απόφασης του κατατόπου αρμόδιου δημάρχου, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς. Όλες αυτές οι διατάξεις αφορούν, αν θέλετε, ρυθμίζουν τη λειτουργία καταστημάτων κατά την Κυριακή και ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και επίσης η Δημοτική Αρχή μπορεί να ρυθμίσει το ωράριο του συνόλου των εμπορικών καταστημάτων του Δήμου στο πεδίο εφαρμογής του 4177. Δεν μπορεί όμως να καθορίσει το είδος των εμπορικών καταστημάτων για τα οποία προβλέπεται επέκταση του ωραρίου προαιρετικής λειτουργίας, ούτε του παρέχεται από τον νόμο διακριτική ευχέρεια για να εξαιρέσει κάποια
από αυτά. Άρα, το νομικό πλαίσιο είναι σαφές. Έγιναν επιτόπου έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας, επιβλήθηκαν πρόστιμα και να σας πω ότι μόλις πριν έρθω στη Βουλή είχα μία τελευταία ενημέρωση από την επιθεώρηση εργασίας ότι η τοπική υπηρεσία εκεί διερευνά κατά πόσο παρά τα πρόστιμα συνέχισε να λειτουργεί το κατάστημα και άλλες Κυριακές του Μαΐου ή του Ιανίου. Δεν έχει υποβληθεί καταγγελία, αλλά παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει διερεύνηση για το κατά πόσο μετά την επιβολή των προστήμων έχει συνεχίσει να λειτουργεί το κατάστημα και άλλες Κυριακές. Θα απαντήσω στη δευτερολογία μου σχετικά με τα ερωτήματά σας όσο αφορά την ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας, της τελέχωσής της κ.ο.κ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί η ερώτηση με αριθμό 11. Ναι, δευτερολογία, κυρία Πρόεδρε. Α, συγγνώμη. Ναι. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον σας έχουν διαβεβαίωση από την επιθεώρηση. Λειτουργεί κανονικά όλες τις Κυριακές. Όλες. Από 19 Πέμπτου και μετά. Άρα, λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολύ ψάξιμο. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από όλα αυτά, δεν νομιμοποιείται να δουλεύουν την Κυριακή οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο είναι η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, αυθαίρετα και φυσικά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενων. Βεβαίως με τους γνωστούς εκβιασμούς, την τρομοκρατία που επιβάλλουν οι εργοδότες, που θέλουν και φυσικά αξιοποιούν το νομικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να ελίσσονται. Ένα νομικό πλαίσιο, κυρία Υπουργέ, που επιμελώς έχετε φροντίσει όλες οι κυβερνήσεις από το 2013 και μετά για να λύσετε τα χέρια στις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Με δουλειά λάστιχο, τετράωρα, εξάωρα, εξαήμερα, τέτοιες είναι στην πλειοψηφία τους, για να μην πω στο σύνολό τους, όλες οι νέες συμβάσεις. Και τώρα και δουλειά την Κυριακή. Χωρίς κλαδική συλλογική σύμβαση από το 2012, δηλαδή δουλειά όποτε θέλουν, όπου θέλουν, όπως θέλουν οι εργοδότες. Με ένα και μόνο κριτήριο, το κέρδος τους. Και εδώ οφείλουμε να πούμε ότι τα έχετε καταφέρει. Γιατί την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι στο εμπόριο βιώνουν όλα αυτά, τις ελαστικές μορφές, τους μισθούς, πείνας, την εντατικοποίηση, την τρομοκρατία, την ίδια στιγμή που ο λαός ματώνει κυριολεκτικά από την ακρίβεια, μετράει και το τελευταίο ευρώ για να μπει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ τα απολύτως απαραίτητα, οι τζίροι και τα κέρδη των μεγάλων αλυσίδων εκτινάσονται. 11,8 δισεκατομμύρια ήταν ο τζίρος των 5 μεγαλύτερων σούπερ μάρκετ, των 5 μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη χώρα μας πέρυσι. 1,7 δις ήταν ο κύκλος εργασιών της Lidl, στις συγκεκριμένες δηλαδή επιχειρήσεις, στη χώρα μας. Και βέβαια 114 δισεκατομμύρια παγκόσμια είναι ο κύκλος των εργασιών τους. Αυτού του συγκεκριμένου κολοσσού που βάλατε πρόστιμο 6.200 ευρώ, που φυσικά ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να πληρωθεί με διάφορες προφάσεις και με διάφορες προσφυγές, αλλά και να πληρωθεί είναι στη λογική «σου παίρνω 100 και σου δίνω ένα». Και επιπλέον φυσικά βάζει το θεμέλιο για το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων. Δεν τους φτάνουν λοιπόν όλα αυτά. Θέλουν επιπλέον και τις Κυριακές, γιατί αυτό ακριβώς επιβάλλει ο σιδερένιος νόμος του καπιταλισμού, που εσείς και η προκάτοχή σας τον βαφτίζετε ανάπτυξη. Ανάπτυξη και κέρδη φυσικά πάνε χέρι-χέρι με το τσάκισμα κάθε δικαιώματος των εργαζόμενων, ακόμα και την Κυριακή δουλειά, που και εσείς προφανώς και με βέβαιος ότι γνωρίζετε καλύτερα από τον καθέναν την ανάγκη του γονιού, μιας και έχετε κάνει και υπουργός παιδείας, την ανάγκη του γονιού να αφιερώσει χρόνο την Κυριακή στο παιδί του, και φυσικά αδιαφορούν για όλα αυτά, αδιαφορούν αν υπάρχει οικογένεια, αν υπάρχουν παιδιά, αν μπορούν μια μέρα να την αφιερώσουν σαν άνθρωποι, να ξεκουραστούν οι ίδιοι ή να την αξιοποιήσουν όπως νομίζουν. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση των αρμόδιων κρατικών φορέων να παρέμβουν και να επιβάλλουν άμεσα να σταματήσει αυτή η παράνομη αυθαίρετη τακτική της συγκεκριμένης επιχείρησης. Τώρα, όσον αφορά για το σώμα, θα χρειαστώ ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά για το σώμα επιθεώρησης εργασίας, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις
και στη συγκεκριμένη περιοχή και σε προσωπικό και σε υλικοτεχνικές υποδομές που δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να κινούνται ανεξέλεγκτα, μετατρέποντας τους χώρους δουλειάς με την αντικοποίηση, τα ατέλειωτα ωράρια και όλα αυτά σε αρένες θανάτου. Ήδη μετράμε 2 νεκρούς, έναν στην Κέρκυρα πριν 3 μέρες και έναν πριν 20 μέρες στα Γιάννενα. Γιατί το τμήμα υγείας και ασφάλειας για 3 νομούς, Γιάννενα, Θεσπρωτεία, Κέρκυρα, έχει 4 ελεγκτές, ένα απαρχαιωμένο αυτοκίνητο και μάλιστα εδώ και 2 χρόνια δεν υπάρχει γιατρός στο συγκεκριμένο σώμα. Και μιλάμε για μια περιοχή τεράστια, μιλάμε για την Κέρκυρα, για έναν νομό ο οποίος το καλοκαίρι καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει με τα ξενοδοχεία, τα εργοτάξια κτλ. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν ευθύνες. Έχετε ευθύνες και η κυβέρνησή σας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την υποστελέχωση και τις ελλείψεις που οδηγούν σε αυτά τα τραγικά για τους εργαζόμενους αποτελέσματα. Τώρα, για την συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και για όλους τους άλλους, απαιτείται λοιπόν υποχρεωτικά να επιβληθεί εδώ και τώρα de facto η υποχρεωτικότητα της κυριακάτικης αργίας. Δεν μπορεί να γίνουν οι εργαζόμενοι σύγχρονοι δούλοι επειδή έτσι το θέλουν κάποιοι. Φυσικά, εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ούτε για τις προτεραιότητες που βάζετε και η κυβέρνησή σας, αλλά και όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει και ορκίζονται στα ιερά και τα όσια των επενδύσεων, της περιβόητης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και πάει λέγοντας. Και φυσικά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα βρουν το δίκιο τους οι εργαζόμενοι μόνο και μόνο από αυτήν εδώ την αίθουσα. Το δίκιο θα το επιβάλλουν με την οργάνωση, την μαζικοποίηση, με τον ανυποχώρητο αγώνα, με την αλληλεγγύη της τάξης μας. Για συλλογικές συμβάσεις, για αυξήσεις, για μόνιμη σταθερή δουλειά, για σύγχρονα δικαιώματα, για μείωση του εργάσιμου χρόνου που σήμερα υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες που όμως σκοντάφτουν ακριβώς γιατί είναι υποταγμένα όλα στα κέρδη των λίγων. Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι και το μήνυμα των πρόσφατων εκλογών. Και ολοκληρώστε, παρακαλώ. Και δεν μπορεί κανείς να το αναποδογυρίζει και να επιταχύνει τις αντιλαϊκές, αντεργατικές μεταρρυθμίσεις, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Γιατί έτσι το εξέλαβε. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Συνάλευε, το γεγονός ότι έχουμε αυτόν τον διάλογο αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί. Έγινε σωστά μια καταγγελία για μια λειτουργία παράνομη την Κυριακή. Την ίδια μέρα πήγε η επιθεώρηση εργασίας, επέβαλε 2 πρόστιμα και παρότι δεν έχει γίνει μεταγενέστερη καταγγελία, ο έλεγχος συνεχίζεται για να δούμε κατά πόσο παρά τα πρόστιμα εξακολουθεί και υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά. Άρα, εδώ είμαστε όλοι από μια μεριά. Ο στόχος είναι η πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί. Έρχομαι λοιπόν στο εξής. Επειδή, όπως ξέρετε, έχω αναλάβει καθήκοντα πολύ λίγες μέρες, η πρώτη συνάντηση που πραγματοποίησα ήταν με τους εκπροσώπους της επιθεώρησης εργασίας, η οποία πλέον, όπως ξέρετε, είναι ανεξάρτητη αρχή. Και εκεί πιάσαμε πολλά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας, όπως τα ζητήματα της τελέχωσης. Έχω λοιπόν εύκαιρα τα νούμερα για να σας πω ότι στον οργανισμό της ανεξάρτητης αρχής, γιατί μιλάμε για μια ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας, προβλέπονται 995 οργανικές θέσεις. Καλυμμένες είναι οι 748. Δεσμευμένες για προκηρύξεις και κινητικότητα που έρχεται είναι 119. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό άνω του 87% των οργανικών θέσεων που είναι ήδη καλυμμένο ή δεσμευμένο με βάση τις επικείμενες αλλαγές. Σε ό,τι αφορά το τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Κέρκυρας, εκεί υπηρετούν 4 επιθεωρητές εργασίας και σε κάθε περίπτωση το έργο ενισχύεται από την υπηρεσία ειδικών επιθεωρητών εργασίας, ειδικά για τη θεωρινή περίοδο, όπου προφανώς είναι και πολύ μεγαλύτερες οι απαιτήσεις. Και απόδειξη, όπως είπα, για την αποτελεσματική λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής είναι το γεγονός ότι την ίδια μέρα της καταγγελίας, την ίδια μέρα έγινε έλεγχος και επιβλήθηκε πρόστιμο στην εν λόγω εταιρεία για παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο. Να πω όμως επιπλέον ότι πέρα από την εύρυθμη λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας που είναι καταλυτική σημασία για μας, εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην επιθεώρηση εργασίας και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της λειτουργίας, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου ακριβώς να επιτελεί την πολύ σημαντική αυτή λειτουργία που είναι ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας. Επλέον όμως αυτού, δείτε πόσο χρήσιμη είναι τώρα, ας πούμε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
πόσο χρήσιμο είναι ως μέσο, για να δούμε ακριβώς σε τι βαθμό τηρείται η εργατική νομοθεσία. Όπως είπα στην προηγούμενη απάντηση, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας σταδιακά, έως σήμερα έχουν υπαχθεί περίπου 150.000 εργαζόμενοι και από 1η Ιουλίου, μεθαύριο, εντάσσεται όλη η βιομηχανία και όλο το λιανεμπόριο, μιλάμε για περίπου 600.000 εργαζόμενους. Είναι ένα εργαλείο για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεύτερον, η αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχετε δει σε τι βαθμό έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, περίπου κατά 28% τα τελευταία χρόνια, για την προστασία, για τη θωράκιση των δικαιωμάτων του εργαζομένου. Επιπλέον, δρομολογούμε το αμέσως επόμενο διάστημα την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής, την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς και την ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Και επιπλέον, περαιτέρω πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας, όπως για παράδειγμα την περαιτέρω ψηφιοποίηση και τον εξχρονισμό του ηλεκτρονικού του συστήματος για τους πιο αποτελεσματικούς ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Άρα, θα έλεγα, κύριε συνάδελφε, και θα κλείσω με αυτό, ότι η τήρηση της νομιμότητας, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ.